πολύ που μου φιλοξενείτε σήμερα. Είμαι senior engineer στην Blueground. Δουλεύω και στο front και στο back. Το κύριο expert μου είναι στο front. Και είμαι σε μία από τις ομάδες που αναπτύσσουν τα εντατερικά application, το back office σύστημα, δηλαδή. Και λοιπόν, τώρα λίγο πολύ σήμερα θα δούμε έτσι τα στάδια, ας πούμε, τη διαδρομή που ακολουθήσαμε από το να κάνουμε identify κάποια προβλήματα που είχαμε και πώς αποφασίσαμε να κινηθούμε προς τα frontends. Λοιπόν, οπότε, το Μάρτιο που πέρασε τώρα, ουσιαστικά καθίσαμε λίγο να αναλύσουμε κάποια προβλήματα τα οποία ήταν εξώθαλμα, αλλά και κάποια προβλήματα τα οποία φαινόντουσαν ότι στο μέλλον ξέρω θα μας ανησυχήσουν αρκετά. Οπότε, το σκεπτικό, ας πούμε, το approach ήταν ότι πάμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, κάποια quick wins, πώς μπορούμε να έχουμε κάποια ωφέλη σε βάθος εξαμήνου και σε βάθος χρόνου και γιατί έχει και ακόμα παραπέρα. Οπότε, αρχικά, τα προβλήματα, ανάμεσα στα προβλήματα που αναλύσαμε, κάποια έτσι τα οποία ήταν πιο ανησυχητικά, ήταν ένα ότι το development για το UI είχε έτσι λίγο αρχίσει να νιώθει κάπως έτσι κουραστικό, λίγο outdated, σε συνδυασμό με το tech stack το οποίο είχαμε. Είχαμε δυσκολίες στο hiring. Γενικότερα, δηλαδή, το hiring είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα δεν ήμασταν και τόσο ολικιστικοί εκείνη τη στιγμή. Και υπήρχαν κάποιοι μονόλιθοι, οι οποίοι είχαν κάνει τα pipeline μας να κρατάνε για πάντα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξαναφέρει, γιατί όταν αυτό είναι κάτι το οποίο θα σου προκαλέσει νεύρα μία, δύο, τρεις φορές την ημέρα και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Προφανώς είναι και αυτό έτσι μέσα στα κομμάτια τα οποία μειώνει, ας πούμε, κάνει πιο κακό το development experience. Οπότε, έπρεπε λίγο έτσι να δούμε για το επόμενο quarter κάποια actions τα οποία θα πρέπει να πάρουμε. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, πάμε λίγο να δούμε τι οδήγησε ουσιαστικά στο να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο την ιστορία του UI στο back-office σύστημα στην Blueground. Οπότε όλα ξεκίνησαν με, όπως συμβαίνει πάρα πολλές φορές, ένα μονόλιθο, ο οποίος ήταν σε Java με Facebook. Και εκεί πέρα πάνω υπήρχε, αυτό ξεκίνησε κάπου το 2016-2017, κάπου εκεί. Και ήταν μια κλασική περίπτωση όπου έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από λίγους ανθρώπους, αρκετά γρήγορα. Οπότε έτσι, πάρα πολύ κώδικα συσσωρεύτηκε πάνω σε αυτό το μονόλιθο. Αυτός ο μονόλιθος τώρα σέρβιρε και τις σελίδες μας με ένα template engine το οποίο λέγεται Thymeleaf. Και εκεί πέρα πάνω τώρα είχε χρησιμοποιηθεί το admin LTE, όπου για όσους δεν ξέρουν χρησιμοποιούσε Bootstrap και jQuery. Μπορείτε να φανταστείτε, νομίζω, πες να έχετε συναντήσει, φαντάζομαι, κάτι κλασικά αρχεία main.js με εκατοντάδες γραμμές μέσα, υπήρχαν και αυτά. Οπότε, εντάξει, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ουσιαστικά προκαλούσε αρκετά αργό development, πολύ δύσκολο στο debugging, δηλαδή πάρα πολλά μειονεκτήματα και προφανώς κακό development experience. Λοιπόν, οπότε, στην πορεία, το 2018, εισάγαμε ένα SPA. Εκεί πέρα, τι γίνεται τώρα, άρχισαν να μεταφέρονται και να γράφονται καινούργια πράγματα, αλλά και αυτό άρχισε να γίνεται τεράστιο, αυτό το Angular application. Οπότε, τι γίνεται τώρα, άρχισαν να έχουμε προβλήματα δηλαδή και στο day-to-day, να μην είναι πολύ ευχάριστο experience με τον dev server μας, για παράδειγμα. Το pipeline του κρατούσε 12 λεπτά, δηλαδή το build του και τα unit tests τα οποία ήταν αμέτρητα κρατάγανε πάρα πολύ ώρα, είχε αρκετά modules μέσα, εξυπηρετούσε τα views που είχε εξυπηρετούσε πάρα πολλά domains της εταιρείας και σύν αυτό ήταν ότι αυτό ήταν από τα νεαρά χρόνια της εταιρείας, όπου δεν υπήρχε και αρκετά ξεκάθαρο direction προς το πού πάμε και πώς θέλουμε να πάμε. Οπότε είχαν περάσει
πάρα πολλά UI revamps, είχαν βγει σε αρκετά components και πολλά κακά approaches, ας πούμε. Οπότε, οπότε κάνανε pile-up αρκετά inconsistency εκεί πέρα. Και τι γίνεται τώρα, εκεί πέρα, όσο αφορά και το πρόβλημα το οποίο ανέφερα πριν με το pipeline, το build του monolith που είδαμε πριν και το build του front-end, το οποίο το Angular application, τρέχανε παρέα. Οπότε έφτανε το pipeline να κρατάει, μιλάμε τώρα, 25 λεπτά μερικές φορές. Ήταν κάτι εξωφρενικό. Οπότε συνεχίζεται, ας πούμε, το κακό development experience εδώ πέρα. Οπότε ουσιαστικά έπρεπε να λύσουμε έτσι λίγο πολύ αυτά. Δηλαδή έπρεπε λίγο έτσι να αποδειχθούμε ότι τα πολλά αρνητικά τα οποία είχε η κατάσταση, να τα λύσουμε, αλλά να δημιουργήσουμε και ένα έφορο έδαφος, ώστε και να μην ξαναπροκύψουν τέτοια πράγματα στο μέλλον, αλλά και να απελευθερωθούμε στο να κάνουμε και ακόμα περισσότερα πράγματα. Και αυτό ήταν γιατί πλέον οι ομάδες μας είχαν φτάσει, μάλλον τα business domain της εταιρείας είχαν μεγαλώσει αρκετά. Υπήρχε κόσμος ο οποίος, ξέρω εγώ, δούλευε καθημερινά, δηλαδή, πολλά πράγματα πάνω σε κάθε business domain ξεχωριστό. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε και εμείς ένα περιβάλλον όπου να μπορούμε όλες οι ομάδες και όλοι οι devs να μπορούν να κάνουν develop ευχάριστα. Και όσο καλύτερο, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προφανώς. Οπότε εκεί πέρα ξεκίνησαν κάποια meetings, ξεκίνησε το διάβασμα, ξεκίνησαν κάποια έτσι, high level designs για να δούμε λίγο ποιο θα είναι το approach μας και τι benefits θα έχουμε, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας προς τα micro frontends και προς μια έτσι κατακόρυφη προσέγγιση στις ομάδες, όπου θα είναι χωρισμένη σαν domain. Bon. Οπότε πάμε να δούμε τις πιο βασικές κατηγορίες. Νομίζω αυτή που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα είναι το καλό development experience. Οπότε, πηγαίνοντας προς τα frontends, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να φτιάξουμε ό,τι καινούριο θα έπρεπε να φτιαχτεί μέσω καινούριων application, παρά να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στο ήδη τεράστιο Angular application. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα θα είχαμε πιο γρήγορα pipelines, θα δούμε και πιο μετά γιατί. Σίγουρα θα είχαμε πιο γρήγορους dev servers. Από τη φύση τους, τα apps θα ήταν πολύ μικρότερα και καλύτερα διαχειρίσιμα, το code base δηλαδή του κάθε app, του κάθε app. Και δεν θα υπήρχε καθόλου τριβή ανάμεσα στις ομάδες, δηλαδή η κάθε ομάδα που εξυπηρετεί, ξέρω, κάποιο domain, δεν θα είχε τριβές από πρακτικό επίπεδο μέχρι επίπεδο, δηλαδή, από επίπεδο conflict που λέει λίγος, μέχρι επίπεδο design, ξέρω, με τις άλλες ομάδες θα μπορούσαν να είναι αρκετά απελευθερωμένες. Και αυτή η απελευθέρωση επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο flexibility που έχεις να υιοθετήσεις ό,τι τεχνολογίες χρειάζεσαι για τις ανάγκες του application σου. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, συνεχίζοντας, θα είχε σίγουρα και πολύ μεγάλο impact επάνω στο velocity. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα. Θα είχαμε σίγουρα ένα blocking, γιατί ήδη οι ομάδες, οι back-end engineers μας χωριζόντουσαν και τα modules στο back-end και τα apps και οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνανε την ανάπτυξη πάνω εκεί πέρα. Οπότε, καλό θα ήταν να ακολουθήσω και τα front-end apps στην αντίστοιχη πορεία. Επίσης, σίγουρα έχουμε με αυτή την προσέγγιση, με αυτά τα vertical teams, καλύτερο handling και ownership και καλύτερο έτσι domain knowledge από τους developers. Domain logic encapsulation και πιο εύκολα design. Ένα άλλο πράγμα το οποίο ενδεχομένως να μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί είναι ότι θα μπορούσες κάλλιστα να δώσεις σε κάποιον contractor να σου φτιάξει ένα application και εσύ να το ενσωματώσεις αργότερα μαζί με τα υπόλοιπα micro frontends του στο σύστημά σου. Και επίσης έχεις και individual deployments. Ένα άλλο πάρα σημαντικό είναι αυτό που ανέφερα πριν και όσο αφορά τις δυσκολίες που υπάρχουν στο hiring και που είχαμε και εμείς φυσικά. Και όταν έλεγα πριν ότι δεν ήμασταν αρκετά ελκυστικοί, χωρίς τώρα φυσικά να μπω στη διαδικασία, να συγκρίνω ή να
είναι αναλύσουμε το γιατί έφτασε η Angular να έχει τόσο χαμηλό interest ανάμεσα στο community και ασχέτως αν είναι καλή ή δεν είναι καλή ή οτιδήποτε, έφτασε να μην είναι διάσημη ανάμεσα στο community. Και πάλι άσχετα αν θα έπρεπε οι devs να διαφοροποιούν τα frameworks ή όχι, είναι απόλυτα φυσιολογικό και εμείς οι ίδιοι θέλαμε να δουλέψουμε πάνω σε κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν κάποιος συμβιβασμός. Η Angular έχει χάσει αρκετό έτσι, interest. Αυτό που βλέπουμε είναι το interest για την Angular, είναι η φούξια γραμμή, κατά τα έτη. Και είναι από το State of JS το survey. Οπότε, εντάξει, ήμασταν ειλικρινείς προφανώς με την κατάσταση και με εμάς και ξέραμε ότι φαινόταν outdated το stack. Ήθελε και για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους τους οποίους θέλουμε να δουλέψουν μαζί μας, κάτι έτσι λίγο πιο ελκυστικό. Εμείς προσωπικά δεν είναι ότι είμαστε τίποτα tech hipsters ή τίποτα fanboys ή τίποτα δεινόσαυροι που θα δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, κρίνουμε και διαλέγουμε. Και πάλι γίνεται και με τις ανάγκες του κάθε application. Οπότε, ξέροντας αυτά και ξέροντας ότι θέλουμε και να έχουμε και έτσι και ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούμε πάντα να υιοθετούμε αυτά που μας χρειάζονται και αυτά που θέλουμε, ήταν ένας ακόμα λόγος να κινηθούμε με MicroFrontends. Και φυσικά είναι και αυτό κάτι που αρέσει και στον κόσμο. Οπότε, πάμε έτσι λίγο τώρα σιγά-σιγά να δούμε πώς το υλοποιήσαμε όλο αυτό. Και να πω και έτσι και λίγο για αρχή κάποια πάρα πολύ βασικά πραγματάκια για τα MicroFrontends. Τι είναι τα MicroFrontends? Ας πούμε ότι είναι αυτοτελή ή μία αυτοτελή, ας πούμε, κομμάτια apps, ας το πούμε, τα οποία ενδεχομένως είναι ανοιχτισμένα και τα διαχειρίζονται για διαφορετικές ομάδες, μπορεί και όχι. Και ενδεχομένως είναι φτιαγμένα και από διαφορετικές τεχνολογίες και πάλι μπορεί και όχι. Συνήθως αναφερόμαστε στο... σε αυτό το pattern σαν MicroFrontends, όταν τα διαχειρίζονται διαφορετικοί άνθρωποι και υπάρχει ένα vertical approach επάνω στις ομάδες. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ποιο μπορεί να είναι το scope ενός MicroFront. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή μια σύνθεση από MicroFront σε επίπεδο components, σε επίπεδο partial view, ενός ολόκληρο view ή ακόμα και ένα ολόκληρο module, πολλά views. Και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι πού πετυχαίνουμε το composition των MicroFronts. Και αυτό μπορεί να γίνει πάλι με διάφορους τρόπους. Μπορεί να προκύψει κατά το build time, μπορεί να προκύψει στο runtime του server, μπορεί όμως να προκύψει και στο runtime του client. Και εκεί πέρα μέσα, δηλαδή στην εκάστοτε περίπτωση, πάλι σε μερικές έχουμε και διαφορετικές περιπτώσεις. Διαφορετικά approaches που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πάμε λίγο έτσι να δούμε ποιο διαλέξαμε εμείς. Θα δούμε high level και μετά θα πάμε... Στα επόμενα slide θα πάμε in-depth το τι έχουμε κάνει και πώς κάναμε το implementation. Οπότε εμείς λίγο πολύ έχουμε το σχήμα το οποίο βλέπετε, όπου εμείς κάνουμε το composition στο runtime του client. Υπάρχει ένα container application, όπως βλέπετε δεξιά, το οποίο αναλαμβάνει το routing σε top level για να λάβει να φορτώσει το εκάστοτε microphone και μετά το κάθε microphone μπορεί να περιέχει ένα ή και περισσότερα views μέσα, τα οποία εξυπηρετούν ένα πολύ συγκεκριμένο business domain. Δηλαδή για εμάς, για παράδειγμα στην Blueground, ένα τεράστιο business domain είναι το booking, ένα άλλο είναι το property, ένα άλλο μπορεί να είναι το task, ο user και ούτω καθεξής. Οπότε, το booking app μπορεί να έχει αρκετά views μέσα, εκεί πέρα μετά αναλαμβάνει το internal routing να κάνει όλη τη δουλειά και να σερβίρει το δεκάστο page. Και όλα αυτά τώρα συνεργάζονται με το backend σύστημά μας, τραβάμε τα πάντα, όλα μας τα builds για όλα τα microfronts από το CDN και θα δούμε και σε λίγο ποιος είναι ο ρόλος του S3 πέρα από το να μας φέρνει όλα τα assets, μας φέρνει κάποια ακόμα πραγματάκια, τα λεγόμενα manifests. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα in-depth το implementation. Λοιπόν, το πρώτο βήμα, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να φέρουμε τον παλιό τον Angular client και τα καινούργια apps τα οποία θα πρέπει να φτιάξουμε κάτω από ένα καινούργιο μονορέπο το οποίο θα είχε να κάνει μόνο με UI applications. Εκεί πέρα πάνω χρησιμοποίησαμε και το RareJS σαν μονορέπο manager. Οπότε, τώρα πολύ χοντρικά αυτό το μονορέπο, όπως βλέπετε μέσα περιέχει το container app,
το booking, το property και όλα τα άλλα microfronts και όποιο microfront έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε άλλο ένα projectάκι το οποίο μας παρέχει κοινά dependencies, ουσιαστικά εξυπηρετεί το Knowledge Library, commands, τα οποία συμβάλλουν στη διαχείριση όλου του life cycle των projects, δηλαδή το build, το deployment και ούτω καθεξής, και τα pipelines που ουσιαστικά κάνουν consume αυτά τα commands. Και πάμε λίγο να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τα apps σε όλο το life cycle. Οπότε, έχω αφήσει τώρα εδώ πέρα να δούμε μόνο το container application που ξαναεπενθυμίζω κάνει το orchestration για όλα τα micro frontends, το composition δηλαδή επάνω στο κάνω το runtime και από κάτω έχουμε δύο microfrontends. Οπότε, για να καταφέρουμε λοιπόν να φτάσουμε τώρα, δούμε πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε να σερβίρουμε στο client τα microfrontends όλη την πορεία και πρέπει να ξεκινήσουμε συγκεκριμένα από το build. Για να δούμε πώς θα πάμε στο τελικό composition. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα συμβεί κατά το buildάρισμα, πέρα από το να εξάγουμε όλα τα assets μας, θα είναι να παράξουμε κάποια manifest files. Αυτά τα manifest τα παράγουμε με το webpack που manifest plugin. Και ουσιαστικά αυτό μέσα περιγράφει οτιδήποτε βγήκε κατά το build ενός application. Δηλαδή όλα τα assets, styles, chunks από JavaScript, τα πάντα όλα. Επίσης, το πιο σημαντικό κομμάτι εκεί πέρα μέσα είναι τα entry scripts. Και ουσιαστικά δηλαδή ποια είναι τα πιο βασικά script τα οποία πρέπει να φορτώσω και με ποια σειρά, προκειμένου να ξεκινήσει να κάνει bootstrap το app μου, να ξεκινήσει να παίζει και στην πορεία να φετσάρει και ό,τι άλλο θα χρειαστεί. Αφού έχει τελειώσει το build για όσα apps έχουμε buildάρει. Αυτό μετά θα ακολουθήσει ένα aggregation, το οποίο ουσιαστικά θα σηματοδοτεί το τελικό, ποιο είναι όλο το build, ποιο είναι το state όλων των apps εκείνη τη στιγμή, για εκείνο το release ας πούμε. Και αυτό το manifest, αυτό το κάνουμε aggregate, είναι fingerprinted, θα μπει ένα hash επάνω του για αυτό το να είναι μοναδικό αυτό build και θα τα ανεβάσουμε πάνω στο S3. Λοιπόν, αυτό τώρα το manifest μοιάζει κάπως έτσι. Δηλαδή, θα δούμε δεξιά, τώρα δεν ξέρω πόσο καθαρό είναι, προσπαθήσω έτσι λίγο να σου πει μεγάλο γίνεται. Θα δούμε δεξιά ότι το πρώτο key λέει booking και από κάτω ουσιαστικά αναφέρει ποια scripts χρειάζεται για να καταφέρει να παίξει το booking. Αυτό ας πούμε είναι από το Angular application που βλέπετε τώρα, είναι πραγματικό example. Και κάτω ας πούμε για παράδειγμα ένα container. Okay. Όπου και αυτός, λέμε ας πούμε ποιο είναι το JS και τα σχετικά. Όλα αυτά σε αυτή τη φάση έχουμε ανεβάσει τα πάντα στο S3, έχουμε ανεβάσει το build, έχουμε ανεβάσει το manifest και, παιδιά συγγνώμη, απλά ακούσει και το GPS μου, ελπίζω λόγω κακοκαιρίας, μην έχουμε κάνει τροπή. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Και τι έλεγα, ναι, έχουμε ανεβάσει λοιπόν το manifest, το οποίο έχει όλο αυτό το aggregation από τα επιμέρους manifest και αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά deployments για όσα environments θέλουμε και να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε και ώστε να μπορούμε το backend μας να είναι αγνώστικος προς τη διαδικασία, δηλαδή μην τον ενδιαφέρει αν κάναμε release κάποιο frontend και σε ποιο environment και τι έγινε, και να τραβήξει στο runtime του την καινούργια έκδοση του κάθε client, και θα δούμε μετά πώς δουλεύει όλο αυτό. Εκεί πέρα πρέπει να λινκάρουμε αυτό το manifest που φτιάξαμε με άλλο ένα. Το οποίο αυτό manifest ουσιαστικά αντιστοιχεί, τι μας λέει ότι το manifest.production, για παράδειγμα, ή το manifest.staging έχει μέσα του το value, το file name ουσιαστικά, του manifest, το οποίο βλέπουμε αριστερά. Οπότε, όταν θα πάει να το διαβάσει ο server και να δει, ουσιαστικά το server τι λέει, λέει, πες μου ποιο είναι το τελευταίο build για το client, για εμένα, για το environment που δουλεύω εγώ. Θα διαβάσει το manifest, το οποίο αντιστοιχεί στο environment του, και εκεί πέρα μέσα θα δουλεύουμε by reference και ουσιαστικά του δείχνουμε το manifest το οποίο δείχνει το τελευταίο build το οποίο έγινε για εκείνο το environment.
Οπότε, τελευταίο step είναι να ανανεώσουμε το manifest.end για το περιβάλλον το οποίο κάναμε release, να του κάνουμε update με το value του manifest, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία για το τελευταίο build που προέκυψε. Και αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί και το finalization του release μας. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε αυτό το πώς εμπλέκεται εκεί πέρα το backend και πώς καταλαβαίνει όλες αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, οπότε, ξεκινάμε με ένα request από τον client, κλασικά. Εκεί πέρα, ουσιαστικά, ο server το πρώτο πράγμα που θα πάει να δει είναι, θα πει, ωραία, ξέρω ότι εγώ τρέχω, αυτό το ξέρουμε μέσω environment variables. Έχει σηκωθεί ο server, ξέρει σε ποιο environment ανήκει. Και εκεί πέρα έχουμε και τη διευκόλυνση ότι εάν δεν σε νοιάζει, μπορείς να κάνεις πάντα fallback στο τελευταίο build το οποίο έχουμε κάνει για το production. Αλλά anyway, ας πούμε ότι εμείς σηκώνουμε σε ένα staging περιβάλλον και θέλω να διαβάσω το manifest.foo, οποιοδήποτε. Θα πάει να ζητήσει από το S3 το αντίστοιχο file, όπου εγώ εκεί πέρα πριν το έχω κάνει update με το latest build το οποίο είχα κάνει για εκείνο το environment. Θα του γυρίσει το manifest, θα διαβάσει για να βρει ποιο είναι το manifest το οποίο έχει το latest build με το value που είδαμε πριν και θα πάει να το ζητήσει εκείνο. Αφού του φέρει το manifest εκείνο εν τέλει, θα πάει να πάρει το configuration από εκεί μέσα και ουσιαστικά αυτό που θα κάνει είναι να πάει να το γυρίσει επάνω στο index HTML το οποίο θα γυρίσει στο client. Οπότε, αυτό το κάνουμε γιατί θα δούμε στην πορεία ότι βοηθάει το container application να καταλάβει, καταρχήν, έτσι μπορούμε να βρίσκουμε πάντα το latest build και να μπορούμε σε κάθε request να παίρνουμε το latest build άσχετα πόσα deployments έχουν προκύψει ενδιάμεσα. Μπορούμε, ξαναλέω, να έχουμε όσα environments θέλουμε και να έχουμε specific builds για το καθένα. Okay, μπορούμε να υποστηρίξουμε individual deployments, δηλαδή να κάνουμε μέρους, ξέρω εγώ, μόνο μερικά apps deployment. Αν θέλουμε και όχι όλα. Okay. Και λοιπόν, πήρε ο server λοιπόν αυτό το configuration και τώρα πάει και το βγάζει πάνω στο index HTML. Πάμε λίγο τώρα να δούμε και εκεί πέρα τι συμβαίνει. Οπότε, έφτασε στο browser μας το index HTML και τώρα θα πρέπει να παρατηρήσουμε έτσι κάποια κομβικά πραγματάκια. Κάτω στη γραμμή 38 θα δούμε το container application. Οπότε, το container, το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι θα κάνει μάλλον το container app, το οποίο, by the way, σε εμάς αυτή τη στιγμή είναι ένα React application. Και το πρώτο που θα κάνει αφού κάνει το mount είναι να πάει να διαβάσει το configuration για όλα τα MicroFrontends. Οπότε, θα πάει, θα το διαβάσει και το επόμενο βήμα είναι να περάσει στον router το configuration κάτω από το εκάστοτε MicroFront, το οποίο ουσιαστικά το έχουμε μαπάρει με ένα route, okay. Και η αμέσως επόμενη δουλειά είναι αυτό το component που βλέπετε εκεί πέρα που λέγεται microphone, η δουλειά του είναι η εξής. Παίρνει το configuration το οποίο του περάσαμε, δηλαδή θα πάρει από το JSON που βλέπετε αριστερά, για παράδειγμα, την εγγραφή property. Και ουσιαστικά θα πάει να κάνει, θα πάει να ρεντάρει επάνω στο DOM τα απαραίτητα script tags τα οποία χρειαζόμαστε, styles, whatever. Και εκεί πέρα θα περιμένει ουσιαστικά για όσα script έχουμε να τελειώσουν όλα. Και αφού έχουν τελειώσει όλα, θα έχει καταχωρηθεί και μία function εκεί πέρα από το κάθε microfront πάνω σε ένα δικό μας object στο window. Όπου αυτή η function ουσιαστικά μπορούμε να την καλέσουμε όποτε θέλουμε. Οπότε ξέρουμε ότι είναι stable κατάσταση, δηλαδή ότι έχουν φορτωθεί τα πάντα και είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε bootstrap το application. Και ουσιαστικά τι κάνουμε, αφού έχει τελειώσει τα πάντα, έχουμε κάνει register και αυτή τη function η οποία κάνει mount το εκάστοτε app, παρέχουμε σε αυτή τη function το ID από ένα element, είναι αυτό που βλέπετε στη γραμμή 36, ουσιαστικά, και εκεί πέρα είναι ότι έχουμε δώσει ένα χώρο στον οποίο μπορεί να κάνει mount. Επίσης κάνουμε register και τη function την οποία θα κάνει το dismount για να κάνουμε έτσι, το κάνουμε destroy έτσι, gracefully. Οπότε, θα φορτωθούν όλα, θα πάει να κάνει θα καλέσουμε εμείς τη function που κάνει το mount, θα της περάσουμε το ID αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε στη γραμμή 36 και θα πάει πάνω σε αυτό το element να κάνει να φορτωθεί το application, το εκάστοτε microfront.
αυτό είναι όλο το flow γενικότερα. Το πήγα έτσι και λίγο γρήγορα για να σίγουρα θα προλάβουμε να τα δούμε όλα. Τώρα, τι γίνεται. Αφού αρχίσει να τρέχει το κάθε application, μετά υπάρχει και επικοινωνία. Πώς πετυχαίνουμε και την επικοινωνία. Η επικοινωνία τώρα μπορεί να είναι... μπορεί να θέλουμε να διαχειριστούμε global state, δηλαδή μια οντότητα η οποία να είναι, πώς το λένε, να είναι κοινή για όλα τα applications. Και αυτό θα ήταν ενδεχομένως μια διαχείριση που δεν κάνουμε στα container application. Π.χ. μια οντότητα για αυτή μπορεί να είναι user, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Διαφορετικά, μπορεί να χρειαστεί να έχεις επικοινωνία ανάμεσα στα ίδια τα microfrontends. Οπότε εκεί πέρα έχουμε επιλέξει να πούμε ότι θα επικοινωνούμε με ένα PubSub μοντέλο. Τώρα τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σε εμάς, ευτυχώς, δεν έχει χρειαστεί να έχουμε. Γιατί δουλεύουμε σε επίπεδο module. Δηλαδή για εμάς το Booking έχει πολλές σελίδες. Το state του δύσκολα θα χρειαστεί δηλαδή να αλληλεπιδράσει με το state του property και να έχουμε μια τέτοια επίδραση. Αλλά ενδεχομένως να είχε microphone σε μικρότερο επίπεδο, δηλαδή να έχει ένα partial view, το οποίο ήταν φτιαγμένο σε React, σε ένα εγκλωτικό. Και να έπρεπε να υπήρχε μια επικοινωνία εκεί πέρα. Και ένα PubSub μοντέλο είναι μια χαρά για τέτοια είδη πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, δηλαδή μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει και Observer Partner, Pattern και RxJS και διάφορα άλλα. Okay. Και αυτό. Λίγο πολύ είναι όλο το implementation που έχει γίνει. Παρέλειψα κάτι μικρές λεπτομέρειες για να προλάβουμε να είμαστε εντός χρόνου. Αλλά αυτή είναι η όλη ιδέα. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι αυτό τώρα που είδατε μας πήρε περίπου 3 εβδομάδες να φτιαχτεί και υπήρχε και μια τελευταία εβδομάδα όπου υπήρχαν κάποια τελικά bug fixes και το release. Τώρα, μετά από καιρό, χωρίς πάθος, μπορώ να πω ότι υπήρχαν έτσι κάποια προβλήματα σε πράγματα τα οποία μπορεί να υπήρχε λίγο ενθουσιασμό, θα έλεγα. Ένα από αυτά ήταν το RustJS και το PNPM. Το RustJS, το ανέφερα και πριν, είναι ένας μονορέπο manager και δεν μπορώ να πω ότι ήταν από μόνο του αυτό που μας δημιουργήσε πρόβλημα. Ήταν σε συνδυασμό αρκετά με το PNPM. Όπου εκεί πέρα το PNPM, άμα μπείτε και διαβάσετε, πέρασε από πολύ καιρό, ελπίζω να έχει αλλάξει. Τότε τουλάχιστον σου έλεγε ότι μπορεί να. Τώρα σου έλεγε, συγγνώμη, ότι μπορεί να. Εμείς δουλεύουμε άψογα σε παρέα με το PNPM. Δουλεύουμε καλούτσικα με μια παλιότερη έκδοση του NPM, η οποία ήταν αρκετά παλιότερη, δηλαδή ένα 4, κάτι, αν θυμάμαι καλά. Και με το Yarn. Άμα δουλεύουμε καλά, μπορείς να μας στείλεις, να μας το πεις και εμάς για να το ξέρουμε. Ξέρω, κάπως έτσι ήταν τα λεγόμενά τους. Οπότε, εκεί πέρα συναντήσαμε κάποια προβληματάκια με το PNPM συγκεκριμένα και δεν μπορούσαμε και να τα αποφύγουμε επειδή χρησιμοποιήσαμε το RAS. Και το RAS, ενώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ opinionated. Είναι αρκετά έτσι ένα thin layer πάνω από το μονορέπο για να κάνεις τη διαχείρισή σου. Έχει εντάξει και αυτό τις παραξενιές του. Δηλαδή υπήρχαν ευκολίες στο να τρέχεις πράγματα παράλληλα και τα σχετικά, αλλά για παράδειγμα τα ράπαρε πάνω από ένα δικό του process, το οποίο δεν λόγκαρε ωραία. Έχει διάφορες έτσι, παραξενιές. Δεν είναι ακόμα στο σημείο που θα το πρότεινα, ας πούμε. Άλλο, trade-offs, υπάρχει complexity. Δηλαδή, όπως είδατε και εσείς, έχουμε πάρα πολλά moving parts, τα οποία, δηλαδή, δεν πας σε αρχιτεκτονική microfrontends for the sake of it. Χρειάζεται η ομάδα να έχει κάποιο seniority, γιατί δεν είναι ότι έχει τρομερό complexity το κάθε επιμέρους part, αλλά είναι πολλά τα moving parts τα οποία υπάρχουν. Και, ναι, εντάξει. Σίγουρα πρέπει να το λάβει κάποιος υπόψη. Προκύπτει αυτό το complexity γιατί πρέπει να κάνεις simulate και το development environment σου, δηλαδή να διαμορφώσεις τους development server για το κάθε app, ώστε να δουλεύουν με μια ψηλοπαρόμοια λογική. Και πάλι εκεί πέρα έχεις ευκολίες, αλλά έχεις και αρνητικά. Δηλαδή μπορείς να σηκώνεις μόνο όσα app χρειάζεσαι. Με τα πρώτα που πήγαμε εμείς τώρα μπορούμε να χρησιμοποιούμε backend από κάποιο staging περιβάλλον.
locally μπορείς να κάνεις develop backend και να φετσάρεις clients από το CDN από πάνω. Δηλαδή, υπάρχουν ευκολίες, αλλά και πάλι σίγουρα ξεφεύγεις από έτσι μια κλασικό approach ενός SPA που έχει τα πάντα. Και το άλλο είναι και το performance. Τώρα το performance είναι σχετικό. Δηλαδή, ανάλογα το approach που θα διαλέξει κάποιος για να κάνει, για να υλοποιήσει τα microfrontends, μπορεί να έχει εκπτώσει το performance. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα, okay, ξέρουμε ότι είμαστε ένα back-office σύστημα, δεν μας πειράζει να παίζει, πώς θέλουν το SEO που λέει, λόγω, επειδή κάνουμε παραπάνω χρόνο να σερβίρουμε, αλλά μόνο και μόνο επειδή κάνουμε το composition στο runtime του client, έχουμε μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με πριν, στο να, και να φετσάρουμε και να γίνει και το composition της σελίδας. Όχι κάτι δραματικό, αλλά σίγουρα αν συνοιάζει το performance πάρα πολύ, ενδεχομένως να θες να πας με microfrontends, αλλά με ένα διαφορετικό approach. Τι έχουμε για το μέλλον τώρα πάνω σε αυτά. Τα individual deployments, η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο τα κάνουμε design και είμαστε έτοιμοι να τα υλοποιήσουμε. Για το μέλλον, θα θέλαμε πάρα πολύ να φτιάξουμε ένα cross-framework UI library, όπου τώρα εκεί πέρα πάλι χρειάζεται αρκετή μελέτη. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι candidates, Svelte, Tailwind και διάφορα approaches, τα οποία έχουμε λάβει υπόψη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το να έχεις και να συντηρείς διαφορετικά components για κάθε text stack, δηλαδή για React applications, για Angular applications και το καθεξής, είναι αρκετά επιπόνο. Και Webpack Module Federation, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ωραίο mix and match on runtime ανάμεσα στα microfrontends μας. Αυτά λίγο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον. Νομίζω είμαι και on time. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να τις γράψετε στο chat ή να χρησιμοποιήσετε το Q&A functionality του Zoom. Υπάρχουν ήδη... υπάρχει μια ερώτηση που μάλλον λύθηκε. Θα την αναφέρω εγώ, ωστόσο, σχετικά με τα dependencies. Αν έχω δύο apps που είναι και τα δύο Angular, θα φέρω δύο φορές το Angular ή μία φορά? Τι γίνεται τώρα. Εμείς έχουμε πάνω ένα μηχανισμό που βλέπει γρήγορη απάντηση. Άμα είναι δύο ξεχωριστά Angular application με δύο ξεχωριστά build, ναι, θα τα φέρεις δύο φορές. Το optimization που υπάρχει μόνο αυτή τη στιγμή είναι ότι για ένα από το οποίο το έχει φετσάρει ήδη, δεν θα μπούμε στην διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να κάνει ένα route και φεύγει, πα σε ένα άλλο microphone και επιστρέφει πάλι πίσω. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να το ξαναφετσάρουμε εκεί πέρα. Τα files που αποτελούν τον build. Αλλά για ξεχωριστά application, ναι, αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να τα ξαναφέρει. Okay. Αντώνη, sorry Δημήτρη, έχω μια ερωτησούλα στα γρήγορα. Επειδή είμαι panelist, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Q&A για κάποιο λόγο. Αντώνη, μίλησες πολύ γρήγορα, ανέφερες ότι έχετε χρησιμοποιείτε PubSub για να μιλάνε τα apps μεταξύ τους. Mm-hmm. Μπορείς να μας πεις πολύ γρήγορα τι είναι, έχετε κάτι bespoke δικό σας, είναι κάποιο library? Τώρα, αυτή τη στιγμή, ό,τι χρειαστεί το έχουμε κάνει μόνο μας. Ξαναλέω, δεν έχουμε μεγάλες ανάγκες, γιατί επειδή εμείς έχουμε microphone σε 5 modules με πολλά views και τα domain τα οποία εξυπηρετούμε δεν χρειάζεται να επικοινωνούν μεταξύ τους ιδιαίτερα, δεν έχει μπει κάποιο library. Οπότε ναι, τα events τα οποία ξέρετε. Okay. Να διαβάσω μια ακόμα ερώτηση. Ποια frameworks χρησιμοποιείτε? Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε React και Angular. Ουσιαστικά έχουμε σε React το container application. Έχουμε ένα Angular application το οποίο έχει διάφορα modules μέσα και θέλουμε σιγά σιγά να τα κάνουμε extract. Τώρα εκεί πέρα ακολουθούμε ένα strangler pattern γενικότερα σε ό,τι κάνουμε extract και θέλουμε να φύγουμε από εκεί. Οπότε ό,τι καινούριο θα πάει σε... Αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχίσει με React. Στο προσεχές διάστημα, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσουμε με React. Οπότε και αυτό το μεγάλο Angular client προσπαθούμε όσο γίνεται να τον αδυνατήσουμε και να φύγουμε από εκεί πέρα. React και Angular. Και τα υπόλοιπα, ναι, χρησιμοποιούμε TypeScript παντού.
χρησιμοποιούμε Jest, χρησιμοποιούμε Cypress και Code Quality Tools, τα γνωστά που ξέρετε. Περίτερα, όλοι οι σχέδιοι όλοι το κάθε ξέρω. Αντώνη, δύο ερωτήσεις και από μένα. Τι κάνετε με τα κοινά UI components? Φαντάσου δηλαδή ότι έχεις ένα μενού που θες να εμφανίζεται πάνω-πάνω σε όλα τα micro frontends που έχεις, ή ένα footer που θες να εμφανίζεται παντού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς το αντιμετωπίζεις? Λοιπόν, έχουμε UI, δηλαδή το container app που έδειξα πριν, δεν αναλαμβάνει μόνο το routing. Για παράδειγμα, το μενού μας που ανέφερες τώρα, είναι δουλειά του container app. Το κάνουμε render εκεί πέρα μέσα. Οπότε, τώρα, ναι, ό,τι μπορεί να βγει σε τέτοιο high level επίπεδο, μπορεί να πάει εκεί πέρα. Okay. Και κάτι ακόμα. Καταλαβαίνω ότι αυτή η αρχιτεκτονική με τα micro frontends σου επιτρέπει να έχει μια ευελιξία. Δηλαδή να πεις ότι το ένα το φτιάχνουμε Angular, το άλλο με React, και αυτό τελικά είναι το πλεονέκτημα ότι οι ομάδες δεν είναι dependent η μία στην άλλη. Όμως τελικά, δεν ξέρω πόσο μεγάλη ομάδα είσαι στην Blueground, τελικά αυτό κάνει scale? Δηλαδή για μια εταιρεία ελληνική που είναι στα πλαίσια της Ελλάδας, που δεν είμαστε χιλιά άτομα. Δεν πιστεύω ότι είστε χιλιά άτομα, έτσι. Δηλαδή, στο φρόντεντ πώς να ασχολούνται, 10, 20. Και πάλι, θέλω να πω ότι πραγματικά γίνεται, έχει νόημα αυτό το πράγμα? Ή τελικά όλοι θέλουμε να πάμε προς μία κατεύθυνση, όλοι να χρησιμοποιούμε React ή όλοι να χρησιμοποιούμε Angular, το οποίο τελικά κάνει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, defeats the purpose, έτσι, της αρχικής. Κοίτα, λοιπόν, σίγουρα δεν το κάνεις για να έχεις έτσι ένα πολύ sexy job description που έχει τα πάντα μέσα, ας πούμε. Και εμείς δεν είπαμε ότι, εντάξει, ξέρεις, τι θέλετε εσείς, Vue, πάρτε Vue, και εσείς React, γιατί, δηλαδή, εκτός και αν υπάρχει λόγος κάτι, το οποίο έτσι είναι η ανάγκη σου τεχνικά να φτιαχτεί με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσω Svelte για τον τάδε λόγο, για τα ανέλησα γι' αυτό. Δεν υπάρχει, θα ήταν overkill, για παράδειγμα, οτιδήποτε άλλο που λέει ο λόγος ή δεν ξέρω τι. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι πάμε με React. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις δημιουργήσει ένα έδαφος να μπορείς να κάνεις ένα switch, ας πούμε, ανέμακτα σε 2 χρόνια, 3, όπου μπορεί να πεις ότι η React δεν είναι ο μεγαλύτερος contender αυτή τη στιγμή και μπορώ να αλλάξω. Αλλά ναι, δεν είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, και η τόση ελευθερία η οποία μπορεί να ακούγεται. Το κάνουμε για να ακολουθήσουμε μια διαφορετική διαδρομή, να έχουμε δυνατότητα να μπορούμε να προκύψουμε και εξαιρέσεις εκεί πέρα μέσα και την ευελιξία για το μέλλον. Κατάλαβα. Εάν έχει βοηθήσει τις ομάδες, μπορώ να σου πω ότι με σιγουριά μας έχει βοηθήσει, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι μας έχει αναζωογονήσει. Οπότε ναι. Ναι. Τέλεια. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε βγει εκτός χρόνου κατά 5 λεπτά, 6. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι έδωσε μια πολύ καλή εικόνα του πώς δουλεύουν τα micro frontends, του τι challenges υπάρχουν, προς τα που πάει όλο το πράγμα αρχιτεκτονικά. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο Q&A, αν θες μπορείς να τις απαντήσεις και κάτι δίαν. Πατάς και type answer και το γράφεις. Άγγελε. Πάμε στο να προχωρήσουμε. Τι λες? Ευχαριστούμε τον Αντώνη. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.